Με νεότερη απόφαση του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, έρεται η απαγόρευση χρήσης νερού σε μαρόνια ή μεροπλατανίτη που ίσχυε από 20 Εβδόμου. Προηγήθηκαν δεκάδες αντιδράσεις δημοτών, επαγγελματιών και παρεθεριστών αναφορικά με τη μη ασφάλεια του νερού των δικτύων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, επιτρέπεται πλέον η χρήση του νερού για πόση και για κάθε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, Ντίνος Χαριτόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Χαριτόπουλε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε και να πω ότι δεν υπήρξε ποτέ θέμα ασφάλειας και ό,τι τέτοιο ελέγχθη γράφτηκε, νομίζω ότι ήταν υπερβολικό. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διενεργώντας τακτικούς ελέγχους για λόγους καθαρά προληπτικούς, επειδή σε δύο σημεία, στον Ήμερο και στον Πλατανίτη, όχι στη Μαρόνια, ήταν κακώς και λάθος διατυπωμένη η απόφαση, δεν αφορούσε την Μαρόνια, τον οικισμό της Μαρόνιας. Ένα-δύο σημεία του Πλατανίτη ήρθαν λίγο περισσότερη χλωρίωση. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι φυσιολογικό, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι εμείς έχουμε μισθωμένο μετά από δημοκρασία μια εταιρεία η οποία δημιουργεί ελέγχους και πραγματοποιεί τις χλωριώσεις. Αυτά γίνονται με μια τακτική σειρά κάθε χρόνο, κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες και κάθε μήνα. Όμως το καλοκαίρι, επειδή αυξάνεται η παραγόμενη ποσότητα του νερού και η διατιθέμενη ποσότητα προς πόση, αυτά οι τιμές της χλωρίωσης αυξομειώνονται. Άλλοτε έχουν λίγο περισσότερο, άλλο λίγο λιγότερο. Εκεί λοιπόν υπήρξαν κάποιες οριακές τιμές για λόγους καθαρά προληπτικούς, όπως γράφτηκε κιόλας. Η Περιφέρεια έκανε την πρώτη ανακοίνωση. Αμέσως ενεργήσαμε, καλέσαμε την τεχνική υπηρεσία, τους αρμόδιους της υπηρεσίας σύνδευσης, την αρμόδια εταιρεία που ελέγχει, έκανε όλα τα προβλεπόμενα και σε μία-δύο μέρες μετά, όταν ξαναπαρθήκαν τα δείγματα, όλες οι τιμές ήταν κανονικότατες και έτσι λοιπόν ήρθε αυτή η απαγόρευση προληπτικά της χρήσης για πόση του νερού και μαγείρεμα. Αυτό ήταν το ουσιαστικό. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα δίκτυα. Προσφάστως ήταν και στη Σαμοθράκη, ήταν και στο Δήμο Αργιανών, είναι και σε πολλούς άλλους δήμους. Μπορεί να υπάρξουν αυτά τα φαινόμενα, ελέγχονται όμως από το Δήμο μας, ελέγχονται από όλους τους δήμους. Έχουμε ειδική εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού που φροντίζει για αυτά τα πράγματα και είναι βέβαιο ότι επειδή και εμείς μένουμε, διαμένουμε και διαδρούμε στον τόπο μας, στους οικισμούς μας και στα χωριά μας, δεν θα θέταμε ποτέ σε κίνδυνο κανέναν. Άλλωστε, πιστεύω ότι εδώ όμως χρειάζεται και η περαιτέρω παρέμβαση και στήριξη της πολιτείας, γιατί αμέσως απευθύνθηκα στον κύριο Περιφερειάρχη και στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Πέτσα, ας ενσκύψουν, ας χρηματοδοτήσουν για νέες γεωτρήσεις, για νέες δεξαμενές ή γεωτρήσεις, τα δίκτυα ή δεξαμενές. Είναι 20 ετίες και βάλε, κυρία Κινέζου. Άρα λοιπόν, όσοι θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά, πρέπει να στραφούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις ώστε να κάνουμε και νέες γεωτρήσεις και νέες δεξαμενές σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας, από τον Ήμερο μέχρι τη Μαρόνια, με προσκυνητές, με αλκιώνα, με όλα μέσα. Και έτσι λοιπόν να είμαστε και για τις επόμενες δεκαετίες σε πολύ καλύτερη κατάσταση και επάρκειες και ποιότητας νερού. Πάντως, οι συνδημότες μας εννοείται ότι δεν έχουν κανένα λόγο ανησυχίας. Γιατί δεν υπήρξε λόγο σε ανησυχίες. Υπήρχε μία υπόδειξη της Περιφέρειας για προληπτική αναστολή της χρήσης, για ατομική χρήση του νερού. Όλα τα άλλα σε δύο σημεία. Πλατανίτη και Ήμερο. Αυτό συνήθως μπορεί να οφείλεται και στην υπεράκληση που γίνεται λόγω του ότι αρδρεύει ο κόσμος της καλλιεργήσεως. Όχι, όχι, δεν έχει σχέση με την άρδευση. Ξέρετε, με την υπεράκληση έχει, γιατί όμως. Να σας πω το εξής. Όταν, ας πούμε, ο Ήμερος έχει 300-250 κατοίκους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, φθινοπόρου και ανοίξεως και πρέπει να χλωριώνεται με μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού. Το καλοκαίρι που υπερπολοπλασιάζει το αριθμό και φτάνει τα 1000 και 1200 άτομα μαζί με τα αμπελάκια, αυτό πρέπει να μεταβληθεί προς τα πάνω. Αλλά δεν πρέπει να μεταβληθεί πάρα πολύ για να μην έχουμε και υπερχλωρίωση και μυρίζει το νερό. Αυτή η ισορροπία λοιπόν μπορεί να κάνει 2-3-5 μέρες μέχρι που να βρεθεί. Δεν έχει καμία επικίνδυνοτητα, δεν έχει κάποια στοιχεία επικίνδυνα ή κάτι άλλο, από ό,τι μας είπαν τουλάχιστον οι ειδικοί, έτσι. Εμείς δεν έχουμε υπηρεσία υγειονομική στο Δήμο μας, άλλωστε γι' αυτό δεν μπορούσαμε να βγούμε και να κάνουμε και περισσότερες ενημερώσεις. Γιατί ξέρετε, κυρία Κινέζου, θα το διαπιστώσατε και κατά την περίοδο της πανδημίας, ότι ο Δήμος Μαρονίας Απών και η Δημοτική Αρχή διέπεται από μια σοβαρότητα
που δεν θέλει να παρεμβαίνει σε αρμοδιότητες άλλων. Και στην πανδημία δεν βγαίνουμε να πούμε για τα κρούσματα και για τα προβλήματα και πώς θα ξεπεραστούν, αλλά ακολουθούσαν τις οδηγίες. Και τώρα, εφόσον αρμόδια για τη δημόσια υγεία είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ακολουθήσαμε τις επιταγές της, τις οδηγίες της, και αυτό κάναμε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε όχι το καλύτερο δυνατόν, αλλά αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαριτόπουλο. Σε εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.